Φίλες και φίλοι του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, γεια σας. Και η σημερινή εκπομπή θα είναι ολόκληρη αφιερωμένη στο 41ο Ράλι Ακρόπολης. Στον αγώνα ο οποίος σημαδεύτηκε από πρωτοφανή γεγονότα και απρόοπτες εξελίξεις. Όσοι λοιπόν συνηθίζουν να γράφουν σε βίντεο τις εκπομπές, ας κρατήσουν και τη σημερινή στο αρχείο τους, γιατί έτσι όπως είναι φτιαγμένη, καλύπτει τον αγώνα και όλα όσα συνέβησαν από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα. Μέσα στην επόμενη ώρα λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε. Το γεγονός του αγώνα που ήταν ο αποκλεισμός του Colin McRae. Τους νικητές και τη μάχη των πληρωμάτων στις ειδικές διαδρομές. Την ομάδα που έκανε την έκπληξη στον αγώνα. Τους άτυπους που δεν κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα. Την τεχνική πλευρά του αγώνα. Τους θεατές και τα μέτρα ασφάλειας. Την παγκόσμια προβολή. Την οργάνωση και το μέλλον του Ακρόπολης. Και το θέαμα. Τα καλύτερα πλάνα του αγώνα χωρίς σχόλια, μόνο με φυσικούς ήχους, γκάζια και μουσική. Όλα αυτά από την τηλεόραση του Αντένα και από τη θέση του οδηγού. Την εκπομπή που σας προσφέρει κάθε Κυριακή μεσημέρι η Hyundai. Κυρίες και κύριοι, το γεγονός που στράγγισε το 41ο Ράλι Ακρόπολης, το γεγονός που θα μας κάνει να το θυμόμαστε και να το ξεχωρίζουμε από όλα τα άλλα, το γεγονός που μας έκανε να πούμε μπράβο σε όλους αυτούς που τόλμησαν, ήταν βέβαια ο δίκαιος αποκλεισμός από τον αγώνα του Σκοτσέζου οδηγού της Subaru, Colin McRae. Προτού το σχολιάσουμε όμως, να θυμηθούμε τι ακριβώς έγινε. Ο Colin McRae ήταν ο οδηγός πύραυλος του αγώνα. Έκανε τον ταχύτερο χρόνο σε 6 από τις 10 ειδικές διαδρομές της πρώτης ημέρας. Έφτασε το βράδυ στην ανασυγκρότηση με διαφορά 43 δευτερολέπτων από το δεύτερο στην προσωρινή γενική κατάταξη. Και την άλλη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί, ξεκίνησε με τον ίδιο ρυθμό για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά του από τους άλλους. Και πραγματικά, όταν το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας τα αυτοκίνητα που συνέχιζαν τον αγώνα έφτασαν στη Μακρακόμη για στάση μίας ώρας και ανασυγκρότηση, το Subaru του McRae εξακολουθούσε να είναι στην πρώτη θέση παρά την άγρια επίθεση τουλάχιστον 6 άλλων εργοστασιακών οδηγών. Έφτασαν λοιπόν όλοι στο χώρο της ανασυγκρότησης, που είναι χώρος επιτηρούμενης στάθμευσης και δεν επιτρέπεται να μπουν τα πληρώματα και οι μηχανικοί τους εκεί μέσα, και οι οδηγοί άφησαν τα αυτοκίνητά τους, πήγαν να ξεκουραστούν και γύρισαν μετά από μία ώρα για να τα πάρουν και να συνεχίσουν τον αγώνα. Το ίδιο βέβαια έκανε και ο McRae. Πήρε το αυτοκίνητό του από το χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, πήρε και τον συνοδηγό του και ξεκίνησε για την επόμενη ειδική διαδρομή. Μόνο που δεν ήξερε ότι την ώρα που αυτός έλειπε, ένας από τους τεχνικούς εφόρους του ράλι, ένας διορισμένος από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αγώνων Αυτοκινήτου Σουηδός, είχε πάει να ελέγξει την ποιότητα της βενζίνης των εργοστασιακών αυτοκινήτων. Είχε πάρει δηλαδή δείγμα βενζίνης από μερικά αυτοκίνητα για να διαπιστώσει αν χρησιμοποιούν τη βενζίνη του εμπορίου όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, ή αν στη διάρκεια του αγώνα βάζουν παράνομα κάποιο βελτιωμένο αλλά απαγορευμένο καύσιμο. Ο Σουηδός λοιπόν πήρε το δείγμα που ήθελε, αλλά όπως τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο McRae, δεν έκλεισε καλά το καπό του Subaru και δεν έβαλε στις θέσεις τους τις πρόσθετες ασφάλειες. Και να, το πλάνο ντοκουμέντο που έπιασαν οι κάμερες του Αντένα. Τα αυτοκίνητα είναι μέσα στο χώρο επιτηρούμενης στάθμευσης, με πρώτο το Subaru του McRae και δίπλα το άλλο Subaru του Sainz. Μεγαλώνοντας λοιπόν το πλάνο, βλέπουμε καθαρά ότι το καπό είναι πραγματικά ανοιχτό και οι ασφάλειες δεν έχουν ξαναμπεί στη θέση τους. Ο McRae όμως δεν το πρόσεξε μπαίνοντας και βέβαια από τη θέση του οδηγού ήταν αδύνατο να το δει. Ξεκίνησε λοιπόν κανονικά και μόλις πάτησε γκάζι και το αυτοκίνητο άρχισε να κινείται γρήγορα, το καπό άνοιξε με τον αέρα, γύρισε ανάποδα και έσπασε το παρμπρίζ του Subaru. Ο οδηγός έγινε έξαλλος βέβαια και με το δίκιο του και άρχισε να κατηγορεί τους οργανωτές λέγοντας ότι πέρα από την καθυστέρηση που θα είχε για να αλλάξει το παρμπρίζ, θα αντιμετώπιζε και πολύ μεγάλο πρόβλημα στη συνέχεια. Γιατί δεν θα ξεκινούσε πια πρώτος, αλλά θα οδηγούσε μέσα στη σκόνη των άλλων και θα ήταν υποχρεωμένος να προσπερνάει σε κάθε ειδική διαδρομή αυτοκίνητα που θα πήγαιναν πιο αργά από το δικό του. Οι οργανωτές λοιπόν παραδέχτηκαν ότι ο οδηγός δεν έφταιγε για αυτό που έγινε και αποφάσισαν να κάνουν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ενώ δηλαδή οι κανονισμοί προβλέπουν κίνηση των αυτοκινήτων στις ειδικές διαδρομές κάθε 2 λεπτά, αυτοί έδωσαν στο McRae την άδεια να ξεκινάει 6 ολόκληρα λεπτά πίσω από τον προηγούμενο, ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα.
Ο Σκοτσέζος όμως σκέφτηκε τότε ότι μπορεί να εκβιάσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και έκανε κάτι τελείως απαράδεκτο και τελείως αντιαθλητικό, με το οποίο βέβαια έχασε το δίκιο του. Έβαλε το αυτοκίνητό του κάθετα στη μέση του δρόμου, έκλεισε όλους τους άλλους που ακολουθούσαν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει αν δεν το επισκευάσουν πρώτα το παρμπρίζ. Επί μισή ώρα, οι κριτές προσπαθούσαν μάταια να πείσουν τον Μακρέι να βγάλει από εκεί το αυτοκίνητό του. Ο επικεφαλής της αστυνομίας που καταλάβαινε το πρόβλημα ζητούσε από τους κριτές την άδεια να πετάξει το Σουμπαρού στον γκρεμό. Οι οργανωτές ήταν στα πρόθυρα του εγκεφαλικού και το Ακρόπολης κινδύνευε να τυναχτεί στον αέρα. Την ίδια εκείνη ώρα, οι υπόλοιποι οδηγοί, με επικεφαλής τον Ισπανό Κάρλο Σάινθ που οδηγούσε το άλλο Σουμπαρού, είχαν σταματήσει τα αυτοκίνητά τους πίσω από αυτό του Μακρέι και απολάμβαναν αυτό που συνέβαινε, ενώ φαινομενικά το έπαιζαν αδιάφοροι. Γιατί έδειχναν ότι είναι με το μέρος του Σκοτσέζου, αλλά μέσα τους ήξεραν ότι αυτό που έκανε θα είχε σαν αποτέλεσμα να το πετάξουν έξω από τον αγώνα ή στη χειρότερη περίπτωση να το επιβληθεί ποινή 15 λεπτών, οπότε ήταν σίγουρο ότι όλοι θα ανέβαιναν μια θέση. Και το να κερδίσεις μια θέση στο Ακρόπολης μετράει πιο πολύ από οποιαδήποτε μορφή συμπαράστασης σε συνάδελφο οδηγό. Ο Μακρέι λοιπόν έκανε κάτι ανεπίτρεπτο από κάθε άποψη και έπρεπε να τιμωρηθεί αυστηρά. Γιατί αν οι αγωνοδίκες του έβαζαν μια μικρή ποινή και τον άφηναν να συνεχίσει και την τρίτη μέρα, ήταν σίγουρο ότι θα είχαν υπογράψει τη θανατική καταδίκη του Ακρόπολης. Γιατί οι εχθροί του μεγάλου μας αγώνα θα μας χαρακτήριζαν αστείους και θα έλεγαν ότι δεν είμαστε άξιοι να αναλάβουμε μια τέτοια οργάνωση. Αυτή τη φορά όμως οι Έλληνες αγωνοδίκες δεν φοβήθηκαν τις αντιδράσεις, δεν υπολόγισαν τις πιέσεις από την ομάδα του Σουμπαρού, δεν τρόμαξαν μπροστά στις απειλές ότι θα μας μποϊκοτάρουν στο μέλλον και στη συνεδρίαση που έγινε λίγες ώρες αργότερα, πέταξαν πραγματικά το Μακρέι έξω από τον αγώνα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, γιατί μας απέδειξαν ότι αντίθετα με τους πολιτικούς μας, αυτοί τόλμησαν να δώσουν μια σφαλιάρα σε ένα ξένο που μας προσέβαλε. Και η σφαλιάρα που έφαγε ο κατά τα άλλα συμπαθής και ταχύτατος οδηγός ήταν πολύ γερή και θα γίνει αφορμή να μας τιμούνται και να μας υπολογίζουν πολύ όλοι αυτοί που πιστεύουν ότι η χώρα μας είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Μακάρι όσο ήταν καιρός να είχαμε δώσει μερικές τέτοιες σφαλιάρες και στην Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία για να μας υπολογίζουν κι αυτοί. Ας αφήσουμε όμως το πιο σημαντικό γεγονός του αγώνα. Ας αφήσουμε το Μακρέι, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν νικητής, αλλά αποδείχθηκε ο χαμένος του αγώνα, για να περάσουμε στο ουσιαστικό μέρος και το θέαμα του ράλι. Στις μάχες που έδωσαν τα 88 πληρώματα στις 33 δικές διαδρομές του τριήμερου αγώνα των 1.500 χιλιόμετρων. Για να μην βλέπουμε όλα τα αυτοκίνητα στη ίδια στροφή όμως, αλλά και για να μην μπλέξουμε με χρόνους ειδικών διαδρομών και επαναλήψεις που κουράζουν, αποφασίσαμε να κουραστούμε εμείς λίγο παραπάνω και να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό. Πήραμε λοιπόν όλα τα πλάνα που τραβήξαμε με τη βοήθεια της BP και φτιάξαμε μικρές ιστοριούλες για όλα τα πληρώματα που διακρίθηκαν. Το σχόλιο είναι του Νίκου Τσάδαρη. Οι Ισπανοί πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές Κάρλος Σάινθ και Λουίς Μόγια κέρδισαν για δεύτερη φορά στην καριέρα τους το Ράλι Ακρόπολης. Οδηγώντας ένα Subaru Impreza 3-5, τέθηκαν επικεφαλής στην τελευταία ειδική της δεύτερης ημέρας και κέρδισαν στη συνέχεια εύκολα, αφού ο Μακρέι τέθηκε εκτός αγώνα και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός ήταν πολύ πίσω. Στο δρόμο για την νίκη, ο Σάινθ που ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος οδηγών με τον Κάνκουνεν, κέρδισε 9 από τις 33 ειδικές διαδρομές και δεν είχε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Στη δεύτερη θέση της γενικής, 4 λεπτά πίσω από τους πρώτους, οι Γερμανοί Arnis Wartz, Klaus Bika, είχαν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι, αφού το Mitsubishi Lancer Evolution που οδηγούσαν παρουσίαζε συνεχώς προβλήματα στη μετάδοση και τα φρένα.
Στην προσπάθειά του για τη δεύτερη θέση, ο Σβάρτς κέρδισε 5 ειδικές διαδρομές, τις περισσότερες την τρίτη μέρα. Ο νεαρός Γερμανός ήταν ίσως ο πιο θεαματικός οδηγός του αγώνα, στείνοντας το ευέλικτο Lancer σε γωνίες που τρόμαζαν τους αδαείς και γέμιζαν θαυμασμό τους σχετικούς. For me, it was a very incredible rally because we had quite many problems on the first day. All of a sudden, we didn't have any bigger problems on second and third day, and we could climb up to second place. That was a good chance for me. Στο πόντιουμ των νικητών, στην τρίτη θέση, ανέβηκαν σχεδόν αθόρυβα η Γιούχα Κάνκουνεν Νίκη Γκριστ με την Toyota Celica GT4. Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, με τους βαθμούς που πήρε από το Ακρόπολης, βάζει πλώρη για ένα ακόμη τίτλο, όντας αυτή τη στιγμή πρώτος στη βαθμολογία οδηγών, μαζί με το Sainz. Αθόρυβος, ψύχρεμος, με καθαρές γραμμές και χωρίς ρίσκα, ο Κάνκουνεν κέρδισε μόνο 4 ειδικές διαδρομές, χωρίς να προσπαθήσει σε καμία περίπτωση να περάσει το Σβάρτς ή το Σάινθ. Ίσως όμως, εάν δεν είχε χάσει 6 λεπτά στα κρυονέργια, αποσπασμένη πίσω ανάρτηση, να ήταν για μία ακόμη φορά ο νικητής του αγώνα. Οι Λάντσια τραγουδούν ακόμα. Δύο χρόνια μετά την απόσυρση της Σάμπαρθ από τους αγώνες ράλι, οι Δελτώνα στα χέρια ιδιωτικών ομάδων μπορούν σε μερικές περιπτώσεις να σταθούν όρθιες απέναντι στα σύγχρονα τέρατα. Απόδειξη, η τέταρτη θέση των Φιόριο Μπραμπίλα με την Δελτώνα του Άστρα Τιμ θεωρείται επιτυχία αφού την ίδια θέση έκανε μεγάλες προσπάθειες να κατακτήσει ο Άρη Βάτανεν με το οπωσδήποτε καλύτερο Ford Escort. Καλύτερη στιγμή, η πρώτη θέση στις Καρούτες, κάτι που είχε πολλούς αγώνες να συμβεί με μια Λάντσια. Ο δημοφιλέστερος ράλιμαν στην Ελλάδα, ο Φιλανδός Άρη Βάτανεν, δεν στάθηκε αντάξιος των προγνωστικών. Οδηγώντας παρέα με τη Fabrizia Pons, ένα ημιεργοστασιακό Escort Cosworth, σίγουρα όχι ίδιο με αυτά των πιαζιών Wilson, είχε πολλά προβλήματα με τις αναρτήσεις και την ανάφλεξη που του κόστησαν σχεδόν 10 λεπτά καθυστέρηση και πιθανόν την τρίτη θέση. Ο Βάτανεν, παρά το ότι κέρδισε 3 ειδικές, παραπονεί το συνέχεια για το ότι το αυτοκίνητό του δεν ήταν ευέλικτο στις κλειστές τροφές, καθώς δεν είχε το σύστημα χειροφρένου που απομονώνει το πίσω διαφορικό. Μόλις την τελευταία στιγμή κλήθηκαν οι Wilson Brian να αντικαταστήσουν τον Delecour Grataloup στο τιμόνι του δεύτερου εργοστασιακού Escort. Έτσι, η έκτη θέση δεν είναι καταδικαστική για αυτούς, πόσο μάλλον αφού αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με το αυτοκίνητό τους που τους χρέωσαν με 13 λεπτά ποινής σε απλές διαδρομές. Πάντως, οι Βρετανοί έδειξαν οι πλέον τολμηροί, κερδίζοντας δύο από τις σκληρότερες ειδικές διαδρομές, τη Βδομίστα και τα Κρυονέργια. Πρώτοι Έλληνες και σοβαροί υποψήφοι πρωταθλητές 1994,
Οι Άρης Βοβός Κώστας Φερτάκης οδήγησαν μάλλον συντηρητικά τη Λάντζια Δελτώνα του Genesis Team, έχοντας μείνει ουσιαστικά μόνοι τους από την 8η ειδική διαδρομή του αγώνα. Χωρίς κανένα μηχανικό πρόβλημα, με μόνο ένα κλαταρισμένο λάστιχο όταν δεν είχε πίεση, ο Βοβός οδήγησε σταθερά, ακούγοντας τον μέτρη των Ελλήνων συνοδηγών που ήθελε ίσως όσο κανένα σε αυτή τη διάκριση. Η συνέχεια δείχνει μάλλον εύκολη για αυτούς. Υπήρξαν πολλές εγκαταλείψεις, πράγμα που δείχνει ότι και ο συναγωνισμός ήταν έντονος, αλλά τελικά και ο αγώνας σκληρός. Εμείς πιστεύω ότι μετά την πρώτη μέρα που εγκατέλειψαν οι βασικοί μας αντίπαλοι, κινηθήκαμε άνετα και μπορέσαμε να τερματίσουμε χωρίς πρόβλημα στην πρώτη θέση της ελληνικής κατάταξης. Πιστεύω ότι το να τερματίσει κάποιος πιο μπροστά είναι καθαρά θέμα του να εγκαταλείψουν κάποιοι από τους εργοστασιακούς οδηγούς. Πιστεύω ότι Έλληνας οδηγός δεν μπορεί να συναγωνιστεί με τα μέσα που διαθέτει και ακόμα και με τις οδηγικές ικανότητες στους ξένους. Πιστεύω ότι είμαστε αρκετά πίσω. Το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ καλό. Η ομάδα είναι η καλύτερη ερασιτεχνική που υπάρχει στην Ελλάδα τώρα. Ο Άρης είναι ένα πάρα πολύ θετικός οδηγός, οπότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Νικητές στην κατηγορία νη, αναδείχθηκαν οι Αργεντίνοι Κάρλος Μένεμ Τζούνιορ, Μάρτιν Κρίστι με Ford Escort. Ο γιος του Προέδρου της Αργεντινής έρχεται για δεύτερη φορά στο Ακρόπολης και κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν η νίκη του. Αρχικά έχανε από τον Μπιλ Σουλαγέ με ίδιο αυτοκίνητο, που όμως εγκατέλειψε, ενώ στη συνέχεια έπεσε πίσω από τον Παύλο Μοσχούτη με το Mazda για να περάσει και πάλι μπροστά όταν ο Έλληνας οδηγός έμεινε από κινητήρα. Δωδέκατη γενικής, δεύτερη Έλληνες και πρώτη στην ελληνική μάχη της F2, οι Στρατσίνο Παυλοί δυσκολεύτηκαν να συνηθίσουν το πολύ δυνατό Nissan Sunny GTI που ήρθε από την Αγγλία με τμήμα της Nissan Motorsport Europe. Αρχικά προσπάθησαν πολύ για την πρωτιά στα δικίνητα απέναντι στο Άστρα του Ντεμέβιους, που όμως η δική με την ειδική απομακρυνόταν. Όταν το Άστρα εγκατέλειψε στην τελευταία ειδική της πρώτης ημέρας, ο Στρατσίνο πέρασε μπροστά, για λίγα όμως μέτρα. Μια έξοδος από το δρόμο έσπασε ένα ακρόμπαρο και η επισκευή του στήχησε αρκετά λεπτά καθυστέρησης, ενώ παραλίγο να στοιχήσει την εγκατάλειψη. Εκεί, τα Σκόντα που ήταν ελάχιστα δευτερόλεπτα πίσω, πέρασαν και θεμελίωσαν την νίκη στην F2, ενώ το ελληνικό έμπειρο πλήρωμα ταλαιπωρήθηκε την άλλη μέρα στη σκόνη αργών πληρωμάτων και μόλις την Τρίτη κέρδισε την ελληνική F2 μαζί με τους βαθμούς που ουσιαστικά τους εξασφαλίζουν το αντίστοιχο κύπελλο. Στην τρίτη ελληνική θέση, οι Λεωνίδας Μαρία Παυλή Κορέ έχουν κάθε λόγο να είναι ευχαριστημένοι, αφού το Renault Clio Williams δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα στα κακοτράχαλα ελληνικά βουνά. Έτσι, ο πλουσιότερος σε διακρίσεις Έλληνας εν ενεργεία οδηγός, παρά το ότι συμμετέχει μόνο σε δύο αγώνες το χρόνο, αύξησε τη συλλογή τροπέων του. Στην επόμενη θέση της κατάταξης, οι Γιώργος Αγγελίδης Τάσος Γουσέτης βρήκαν τη χρυσή τομή ανάμεσα στο εκρηκτικό ταμπεραμέντο τους και τις ιδιομορφίες της Mercedes 190 Group Alpha που οδηγούν φέτος. Το αξιόπιστο γερμανικό αυτοκίνητο δεν παρουσίασε προβλήματα, αλλά δεν ήταν η ατραξιόν στις ειδικές διαδρομές, αφού ο οδηγός μείωσε σημαντικά τις γωνίες κίνησης σε σχέση με το παρελθόν. Την πρώτη ελληνική θέση στην κατηγορία νη κέρδισε ένα ελληνικό πλήρωμα που θα έπρεπε να αναφέρεται στην ενότητα ιεραστέχνες. Όμως, το ζεύγος Τακανίκου, ο Μαβερικ με την Ιωάννα, κατάφεραν το ακατόρθωτο στο τιμόνι ενός κουρασμένου Mazda 323 GTX, εκμεταλλευόμενοι σωστά τα προβλήματα του Παναγιωτόπουλου. Ο Μαβερικ κινήθηκε σταθερά γρήγορα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έκανε το λάθος στις καρούτες υπό την επίρρεια της ψυχολογικής φόρτισης, ήταν τυχερός αφού δεν καθυστέρησε και κατάφερε να μείνει μπροστά στην τελευταία μεγάλη ειδική του αγώνα, κερδίζοντας ένα ανέλπιστο κύπελο μαζί με πολλούς βαθμούς. Άτυχοι και τυχεροί μαζί στάθηκαν η Μανώλης Παναγιωτόπουλος Νίκος Πάνου με τον Nissan Sunny GTI R, που στο τέλος δεν στάθηκε στο ύψος των απαιτήσεων του πληρώματος.
Ταλαιπωρήθηκαν στην αρχή από τον απρόσμενα γρήγορο ρυθμό του Μοσχούτη, πέρασαν πρώτοι μετά την εγκατάλειψή του και βρέθηκαν πρόσωπο με την εγκατάλειψη όταν 6 ειδικές πριν το τέλος το κυβότιο άρχισε να χάνει μία-μία τις ταχύτητές του. Αποκορύφωμα στην ειδική της γραμμένης οξιάς που αναγκάστηκαν να περάσουν κατά το ίμιση με την όπισθεν, φθάνοντας έτσι μέχρι τα σέρβις τους που ευτυχώς έκαναν με το παραπάνω το καθήκον τους, δίνοντας το πλήρωμα ένα τερματισμό που χρόνια είχε να δει. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη στα ελληνικά χιλιοτρακοσάρια για τους Νιώρα Λίτρα με ένα από τα πολλά Toyota Starlet που μάχονται σκληρά για το ομώνυμο κύπελλο. Η συμμετοχή της ελληνικής αστυνομίας με το ζητά οδηγό έκανε έξυπνο αγώνα, δεν παρασύρθηκε στο κυνήγι του άπιαστου κοκκίνη και κράτησε σε καλή κατάσταση το αυτοκίνητο για την τελευταία ημέρα που τελικά πέρασε μπροστά. Χαμένοι, μόνο στους τύπους όμως, οι Αργυροί Ουλάσκος με ένα ακόμη Starlet προσπάθησαν μέχρι και την τελευταία ειδική, αλλά δεν μπόρεσαν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Πάντως, ο αγώνας αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός στη συνέχεια, τόσο για το Starlet Cup, όσο και για το κύπελλο 1300 κυβικών εκατοστών. Τρίτοι Έλληνες κυλιοτρακοσάριδες, οι Ταμίουσης Γκάνος, έμειναν αρκετά πίσω από τους δύο πρώτους, ταλαιπωρημένοι από κλαταρισμένα λάστιχα, προηγούνται όμως στη βαθμολογία και ελπίζουν τόσο στα κύπελα, όσο και τα χρήματα της Toyota. Τέλος, την πρώτη θέση στην κλάση των 1600 κυβικών κέρδισε ένα outsider. Η Νίκος Θεοφιλόπουλος, Νίκος Βαλαβάνης με Corolla κράτησαν από την αρχή σταθερό τέμπο και ανταμείφθηκαν υποφελούμενοι των εγκαταλείψεων των φαβορί. Πολλοί ήταν αυτοί που διακρίθηκαν λοιπόν, αλλά η έκπληξη του αγώνα ήταν η επίδοση της μικρής, αλλά πολύ καλά οργανωμένης ομάδας της Skoda. Ο Νίκος Τσάδαρης οδήγησε ένα από τα αυτοκίνητα του Ακρόπολης και μας μεταφέρει τις εντυπώσεις του. Είναι αλήθεια πως πριν τον αγώνα, όλοι περίμεναν την ομάδα της Skoda εύκολα ή δύσκολα να κερδίσει την κλάση των 1300 κυβικών. Κανείς όμως δεν πίστευε ούτε προέβλεπε αυτό που τελικά έγινε. Ένατη και δέκατη θέση της γενικής κατάταξης, πρώτη και δεύτερη θέση στην κατηγορία F2 απέναντι σε μεγαλόσχημους αντιπάλους, θαυμάσιοι χρόνοι στις ειδικές διαδρομές και φυσικά διαπεριπάτου νίκη στα 1300. Όσοι έβλεπαν τις ειδικές διαδρομές και ακόμη περισσότερο όσοι διάβαζαν τους χρόνους, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Η Έμιλ Τρίνερ, Γύρι Κλίμα και Παύλ Σιμπέρα, Πέτρ Γκρος, οδηγούσαν σαν τον άνεμο τα πανάλαφρα favorite, γράφοντας σχεδόν ίδιους χρόνους. Τα δύο εξατάχητα κλειοτρακοσάρια, ειδική με την ειδική προχωρούσαν στο θρίαβο, δεμένα θα έλεγε κανείς με μία όρατη αλυσίδα. Τρία μόνο δεύτερα χώριζαν τους δύο οδηγούς στο τέλος του πρώτου σκέλους, 46 δεύτερα στο τέλος του αγώνα και μια ζωή από το επόμενο 1300. 24 ώρες μετά τον τερματισμό, η εκπομπή μας οδήγησε στις Αλικές Αναβίσου, ένα από τα αυτοκίνητα της ομάδας, και συνοδήγησε στον Έμιλ Τρίνερ, ανακαλύπτοντας ότι δεν πρόκειται για κάποιο θαύμα. Τα Skoda Favorite, με κινητήρες παλαιάς τεχνολογίας, που έχουν τον εκεντροφόρο στο πλάι και ένα διπλό καρμπιρατέρ, δεν στηρίζονται στην υποδύναμή τους. Με απόδοση περίπου 120 ύπων, ποντάρουν περισσότερο στο μικρό βάρος, το εξάρι κυβότιο ταχυτήτων, τις εκπληκτικές αναρτήσεις, την αξιοπιστία, την παραδειγματική προετοιμασία και φυσικά την αποδεδειγμένη ικανότητα των δύο πανύψηλων Τσέχων οδηγών. Στο περιθώριο της συγκέντρωσης, μιλώντας τόσο με τον Παύλ Σιμπέρα όσο και με τον Έμιλ Τρίνερ, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι δεν υπάρχει κανενός είδους οδηγία από τον team manager για την τακτική των οδηγών στον αγώνα. Οι δύο οδηγοί ξεκίνησαν από την αρχή στο όριο, συνέχισαν έτσι και τη δεύτερη μέρα και μόνο στο τρίτο σκέλος έριξαν το τέμπο τους, χωρίς ωστόσο να ξέρουν τελικά ποιος από τους δύο θα είναι ο νικητής. Τα αυτοκίνητα δεν παρουσίασαν προβλήματα εκτός από μια σπασμένη βάση του τιμονιού στα κρυονέρια που ξεπεράστηκε εύκολα από τα σέρβις. Οι οδηγοί, όπως δήλωσαν στις κάμερες του αντένα, οδηγούν χωρίς τη χρήση του συμπλέκτη, φρενάροντας με το αριστερό πόδι προκειμένου να κρατούν τις στροφές του αδύνατου κινητήρα πάντα ψηλά. Όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ τους, ο Τρίνερ προτιμά συνήθως 14 ιντζών τροχούς, ενώ ο Σιμπέρα 13. Φυσικά, μέσα στην ομάδα οι σχέσεις τους δείχνουν να είναι αρμονικές.
Αυτό μας επιβεβαίωσε και ο team manager Pavel Γιανέπα, που επέμενε στο ότι δεν δίνει οδηγίες στους οδηγούς του. Ο ίδιος μας είπε ότι η ομάδα θα συμμετέχει στα ράλι Αυστραλίας, Χιλίων Λιμνών, Σαν Ρέμο, Καταλούνια και RAC, αλλά είναι δύσκολο να κερδίσει την πρώτη θέση της F2. Για το σκοπό αυτό, ήδη ετοιμάζεται ένα Σκόντα με κινητήρα 1500 κυβικών εκατοστών και ψεκασμό πολλαπλών σημείων, που θα ξεκινήσει τους αγώνες από το Μόντε Κάρλο του 1995. Συνήθως θυμόμαστε μόνο αυτούς που διακρίνονται στον αγώνα και ξεχνούμε όλους εκείνους που ξεκινούν στο Ακρόπολης με πολλά όνειρα και ελπίδες, αλλά δεν έχουν την τύχη να φτάσουν στο τέρμα. Συντηρητικά κινήθηκαν οι περσινοί νικητές του αγώνα, Μπιαζιόν Σιβιέρο με Ford Escort. Κέρδισαν μόνο μία ειδική και ήταν τέταρτη στην κατάταξη όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου τους σταμάτησε να δουλεύει μετά την 20η ειδική διαδρομή. Η ατυχία χτύπησε την Toyota στη 18η ειδική διαδρομή κρυονέργεια. Οι Οριόλος Ελί χτύπησαν σε μία πέτρα με την ποδιά, έσπασαν το κάρτερ τους και εγκατέλειψαν εκεί την ώρα που είχαν αρχίσει η επίθεση για την πρώτη θέση, υπολογίζοντας την αντοχή της Έλικας στα σπαστήρια. Τουλάχιστον πρόλαβαν να κερδίσουν τρεις ειδικές διαδρομές, αλλά έχασαν πολλές από τις ελπίδες τους για το φετινό τίτλο. Ο Κένεθ Έριξον, ο οδηγός που δουλεύει στις δοκιμές περισσότερο από κάθε άλλον, ήταν και πάλι άτυχος στο Ακρόπολης. Οδηγώντας το εξελιγμένο στην Ελλάδα Mitsubishi Lancer, με συνοδηγό τον Στάφαν Παρμάντερ, κέρδισε 4 ειδικές διαδρομές και ήταν 5ος γενικής, 1.30 πίσω από τον πρώτο, μέχρι την 20η ειδική, όταν εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη. Η Colin McRae, Derek Ringer, δεν ήταν άτυχη, αλλά απερίσκεπτη. Εκτός κι αν η ευθύνη της κακής του συμπεριφοράς οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στους υπεύθυνους της ομάδας. Πάντως, για την ιστορία και μόνο, στο τέλος της δεύτερης ημέρας, έχοντας κερδίσει 7 από τις 22 ειδικές διαδρομές, ο McRae πέρασε δεύτερος, όταν αντιμετώπισε πρόβλημα στον πίσω τροχό, σκορπίζοντας ανταλλακτικά στη διαδρομή που περνούσε. Είναι ένα τακάκι και ένα δισκόφραλο. Από προβλήματα στις αναρτήσεις του Ford, που δεν ήταν ίδιες με αυτές της επίσημης ομάδας, εγκατέλειψαν οι Baumschlager Himmer με το δεύτερο escort του Schmidt. Το escort του Bin Sulayem, του συμπαθή οδηγού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εγκατέλειψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από κυβότιο ταχυτήτων την ώρα που προηγείται στο Group Me. Οι Gregoire de Medius, Willy Lux, ήρθαν στο Ακρόπολης με ένα Opel Astra, φαβορή για την νίκη στην κατηγορία F2. Οι Βέλγοι και το όπλο τους δικαίωσαν τα προγνωστικά μέχρι τη 10η ειδική, όντας πρώτοι την ώρα που ο κινητήρας του Άστρα αποφάσισε να σταματήσει. Για πολλούς, η Κύρκο Σταυρόπουλος με το Escort Cosworth μπορούσαν να κερδίσουν την πρώτη ελληνική θέση. Οι βασιλιάδες της ασφάλτου μερικώς τους δικαίωσαν, καθώς μέχρι την ώρα που εγκατέλειψαν ήταν δεύτεροι πίσω από το Βοβό, έχοντας τον κερδίσει 2 φορές. Όμως, ένα από τα σπάνια λάθη του Λεωνίδα και μια πεισματάρα ελιά σταμάτησε την προσπάθεια στα καραβίδια. Το 41ο ράλι Ακρόπολης δεν ήθελε την ομάδα της Λάντα. Η Αλιάς Οφισίμοφ ήταν το πλήρωμα της ομάδας που πήγε μακρύτερα. Έπαιξε τη δεύτερη μέρα στα ίσια με τα Σκόντα, αλλά σταμάτησε στην 20η ειδική όταν ένα ρουλμάν στο διαφορικό δεν ήθελε να συνεχίσει. Yeah.
Η ίδια με τον Αλιάσοφ Βλάβη χτύπησε μόλις τη δεύτερη δική τη συμμετοχή του Αντένα με του Τσάδαρη Καφάουγλου. Μας πήραν κυριολεκτικά το παιχνίδι από τα χέρια και ευτυχώς που βρέθηκε εκείνη η ευλογημένη ρημούλκα. Στη συνέχεια, τρέχαμε και δεν φτάναμε προκειμένου να καλύψουμε για σας όσο το δυνατόν καλύτερα τον αγώνα. Γρήγορα, αλλά με ελληνικούς στόχους, κινήθηκαν φέτος οι κοκκίνες Μόκας με το γερασμένο πλέον Peugeot 205 Rally. Έφτασαν έως την 21η ειδική, ήταν πρώτοι Έλληνες χιλιοτρακοσάριδες και ψηλά στη γενική κατάταξη, όμως έμειναν όταν τα νερά, το μόνο πράγμα που φοβάται το θαυματουργό πεζό, σύγησαν το δυνατό κινητήρα. Τώρα το κύπελο γίνεται ξανά περίπλοκη υπόθεση. Είναι πλέον βέβαιο. Ο εθνικός μας αγώνας δεν θέλει τον καλύτερό μας οδηγό. Η Αβέρης Αλβανός με το εργοστασιακό Audi S2 ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα από κλαταρισμένα λάστιχα και την έλλειψη υδραυλικής υποβοήθησης στο τιμόνι και τα παράτησαν μετά τη μήνυα ανασυγκρότηση της δεύτερης ημέρας, όντας αρκετά πίσω στην κατάταξη. Ευτυχώς που δεν είχαμε και χειρότερα, όταν στην 7η ειδική από αδυναμία χειρισμών έπεσαν επάνω σε θεατές που στέκονταν δίπλα στα αγωνιστικά. Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του αγώνα, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν, είχαν οι Μοσκούτης Μουζάκης με το Mazda GTR. Το ερασιτεχνικό φέτος πλήρωμα, με τη διακριτική βοήθεια της αντιπροσωπείας, μπήκε από την αρχή μπροστά στο ελληνικό κουρνί και έμεινε εκεί μέχρι τη 17η ειδική, όταν ο κινητήρας σταμάτησε να δουλεύει. Αξίζει να σημειωθεί πως μια ειδική νωρίτερα το ελληνικό πλήρωμα είχε περάσει πρώτο στη γενική κατάταξη του γκρουπνί. Κρίμα. Η Mercedes 190 που πέρσι οδηγούσε ο Αγγελίδης και φέτος Τσαγκουρνός φαίνεται κουράστηκε. Ο κινητήρας της σταμάτησε να δουλεύει δεύτερη φορά φέτος στην 8η ειδική και οι Τσαγκουρνός Κοφίδης έγιναν από πλήρωμα θεατές. Οι Δάρας Μεσημέρης με την Κορόλα εγκατέλειψαν την ώρα που άγγιξαν το στόχο τους. Ήταν πρώτη στα 1600 κυβικά όταν στην υποταμιά ο κινητήρας αρρώστησε βαριά και η συνέχεια κρίθηκε αδύνατη. Συνολικά εγκατέλειψαν στο 41ο Ακρόπολης 52 αυτοκίνητα από διάφορες αιτίες που δεν έχουν σαν κύριο αίτιο τη σκληρότητα των διαδρομών. Τις περισσότερες φορές για την εγκατάλειψη ευθύνονται η πλημελής προετοιμασία, η έλλειψη χρημάτων για σωστή οργάνωση, ο υπερβολικά γρήγορος ρυθμός, τα ανθρώπινα λάθη και φυσικά η τύχη, που αν δεν θέλει ένα πλήρωμα, αυτό δεν έχει καμία πιθανότητα. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε όταν ακούτε πως οι περισσότεροι οδηγοί αγώνων είναι προληπτικοί. Οι ερασιτεχνικές συμμετοχές είναι αυτές που παραδοσιακά στηρίζουν το Ράλι Ακρόπολης. Έλληνες ως επιτοπλίστων, τα ερασιτεχνικά πληρώματα ονειρεύονται μια χρονιά ολόκληρη τις τρεις ημέρες αγώνα περιπέτεια, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που προετοιμάζονται και συμμετέχουν μόνο σε αυτόν τον αγώνα. Χωρίς την υποστήριξη αντιπροσωπιών ή πλούσιων χορηγών, οι άνθρωποι αυτοί ξεκινούν το δύσκολο αγώνα με αυτοκίνητα που είναι πολύ κοντά σε αυτά που οδηγούμε κάθε μέρα και τη συμπαράσταση κάποιων φίλων μηχανικών ή όχι. Δίκαια λοιπόν, ο τερματισμός τους θεωρείται μεγάλη επιτυχία, εισάξια ίσως για όσους γνωρίζουν με αυτήν τον πρώτον της κατάταξης. Η εκπομπή μας, θέλοντας να απονείμει ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσους επανδρώνουν τις συμμετοχές του εθνικού μας αγώνα, με πολλούς κόπους και οικονομικές θυσίες, παρουσιάζει αυτούς που ανέβηκαν στη ράμπα του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και χάρηκαν ίσως περισσότερο από τον πρώτο. Η 21η Γενική, η Ζήβα Σκουζούπης με Στάρλετ, ήταν οι λιγότερο ερασιτέχνες από όσους ακολουθούν και κινήθηκαν συντηρητικά μαζεύοντας βαθμούς για τα κύπελα που στοχεύουν φέτος. Τρίτη στην κλάση Α7, οι δύο φορές κυπελούχοι, Μονιός Φυσαράκης, βρήκαν τη χαμένη φέτος αξιοπιστία του γκολφ που οδηγούν. Από τη συμπρωτεύουσα, οι Ταχματζίδης Κόνστας έκαναν απροβλημάτιστο και γρήγορο αγώνα με το Στάρλετ του τοπικού αντιπροσώπου. Φανατικοί λάτρεις του Ακρόπολης, οι Συνετός Λαζαρίδης προσέθεσαν μία ακόμη πλακέτα τερματισμού στην πλούσια συλλογή τους. Με ένα ακόμη Στάρλετ, οι Κουτσούμπας Κουδούνας τερμάτισαν στην 26η θέση της Γενικής. Παρά τα πολλά προβλήματα, οι Γαλανάκης Πατρικούσης έφεραν στο τέρμα το οπωσδήποτε τελικά το Mazda GTX. Έμπειροι αγωνιζόμενοι και γνώστες των ιδιοτροπιών του Ακρόπολης, οι Δρυβάκος Ζωτιάδης ανέβηκαν στη ράμπα με το δίστροπο Starlet του οδηγού. Το ένατο και τελευταίο Toyota Starlet που τερμάτισε, από τα 13 που ξεκίνησαν, οδηγούσαν οι Λιβαδιώτες Τροφόνιος Παλαιολόγος. Στην 30η θέση της Γενικής, ένα από τα πολλά γκολφ του αγώνα, με πλήρωμα τους Βούλγαροι Βάρσο.
Με προβλήματα στο συμπλέκτη που τους έκαναν να σπρώχνουν στις εγκινήσεις, οι Κοκκότης Πετρόπουλος έφεραν τελικά πίσω το μοναδικό από τα 5 Σαμάρα με τα χρώματα της Λάντα Ελλάς. Πιστοί στην Toyota, οι Γαζετάς Παπαγεωργίου με Κορόλα είδαν το στάδιο την ώρα της μεγάλης νεροποντής και κάθε άλλο παρά δυσαρεστημένοι έδειγναν. Τα αυτοκόλλητα του Αντένα έφεραν γούρι στους Κατσιμπάρο Παπακώστα και το σχεδόν νορμάλ Λάντα Σαμάρα που τερμάτισε εύκολα στο δυσκολότερο ελληνικό αγώνα. Ετοιμάζονται και τρέχουν μόνο στο Ακρόπολης. Ένα πλήρωμα από τα παλιά, η Ηρακλής Ιακωβάκης, ο ορισμός της λέξης ερασιτέχνης. Ο τερματισμός ανταμείβει τους κόπους, δίνει ελπίδες για την επόμενη συμμετοχή τους. Χρήστος και Δημήτρης Νιζάμης, ένα ακόμη βορειοελλαδίτικο πλήρωμα που τερμάτισε οδηγώντας Skoda Favorite με τη διακριτική υποστήριξη της αντιπροσωπείας. Όσκαρ ατυχίας για τους Χαλκιά Μαλισόβα με Nissan Sunny GTI-R που έμειναν στην τελευταία ειδική διαδρομή από κυβότιο ταχυτήτων. Ταλαιπωρημένοι όλη την τρίτη μέρα, άγγιξαν σχεδόν το στόχο τους, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν. Αναμφίβολα, δικαιούνται μία θέση σε αυτήν εδώ την αναφορά. Ένα μικρό διάλειμμα για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή «Από τη θέση του οδηγού» που σας προσφέρει κάθε Κυριακή μεσημέρι στη Μία η Hyundai. Τα περισσότερα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, ιδίως αυτά των εργοστασιακών ομάδων, δεν έχουν καμία σχέση με τα αντίστοιχα μοντέλα του δρόμου. Σε λίγα χρόνια όμως, τα δικά μας οικογενειακά αυτοκίνητα θα έχουν μεγάλη σχέση με τα σημερινά αγωνιστικά. Αυτό γίνεται γιατί τα ανταλλακτικά και η τεχνολογία που δοκιμάζεται τόσο σκληρά σε ένα σημερινό ράλι θα περάσουν αργότερα στα αυτοκίνητα παραγωγής. Όπως έχουν περάσει τα δισκόφρενα, οι σκεπτόμενες αναρτήσεις, οι κινητήρες με τούρμπο και τόσα άλλα συστήματα που κάποτε βλέπαμε μόνο στους αγώνες. Όπως θα περάσει αργότερα η τεχνολογία που είδαμε φέτος στο Ακρόπολης. Τα αμορτισέρ και τα φρένα που ψύχονται με νερό, τα λάστιχα που δεν κλατάρουν και όλα αυτά που θα μας πει τώρα ο Ηλίας Καφάουγλου. Μάχες οδηγών, μάχες ειδικών, αλλά και μάχες τεχνολογικής εξέλιξης και μηχανικών. Το Ράλι Ακρόπολης έδωσε την ευκαιρία στους κατασκευαστές που μετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα να παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές τους εξελίξεις και να δοκιμάσουν σε σκληρές συνθήκες τα εξαρτήματα εκείνα που πέρα από την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία των ομάδων αποτελούν βασικούς συντελεστές ασφαλείας για τα καθημερινά αυτοκίνητα και τους απλούς οδηγούς. Τα Ford Escort λοιπόν διέθεταν βελτιωμένο σύστημα ψύξης του κινητήρα αλλά και των αναρτήσεων με ψεκασμό νερού, ενώ τα αμαξώματα ήταν ελαφρύτερα και ο Biagion μπορούσε να αλλάζει ταχύτητες, μετακινώντας προς τα εμπρός το μοχλό ταχύτητων για να ανεβάζει ταχύτητες και προς τα πίσω για να κατεβάζει, όπως ακριβώς οι μοτοσυκλέτες. Η Mitsubishi με τη σειρά της παρέταξε το Ακρόπολης στα Lancer στη δεύτερη γενιά της εξέλιξής τους μετά από εξαντλητικές δοκιμές στη Γαλλία και στη χώρα μας. Τα Lancer δίθεταν καινούρια πίσω αεροτομή προς όφελος της οδικής συμπεριφοράς, καινούριους δίσκους στα φρένα και νέες αναρτήσεις. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Toyota έριξε το βάρος της στην ψήξη με νερό του τούρμπο του κινητήρα και στην ηλεκτρονική διαχείρισή του, ενώ χρησιμοποίησε αναρτήσεις δοκιμασμένες στο Rally Safari. Όσο για την νικήτρια του αγώνα ομάδα, τη Subaru, το βάρος της προετοιμασίας των Impreza έπεσε σε αναρτήσεις και εξέλιξη ελαστικών. Αυτός ακριβώς ο τελευταίος τομέας αποτέλεσε ένα ακόμα πεδίο μάχης μεταξύ της Michelin και της Pirelli, η οποία εφοδίασε τα αυτοκίνητα της Subaru και το Ford του Vatanen. Η πρώτη παρέταξε μια νέα σειρά αγωνιστικών ελαστικών με ασύμμετρη διάταξη των εγκοπών στο πέλμα και κωδική ονομασία K, ενώ η δεύτερη πρότεινε για δεύτερη φορά φέτος μετά την Πορτογαλία ελαστικά που δεν κλατάρουν χάρη σε ένα ειδικό αφρό που διαθέτουν στο εσωτερικό τους. Ευρύτατη χρήση ελαφρών μειγμάτων μετάλλων έκανε και η Skoda, τις οποίες τα αυτοκίνητα μόνο οπτικά μοιάζουν με αυτά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, αφού εκτός των άλλων διαθέτουν κυβότη ταχύτητων 6 σχέσεων, φρένα της Lockheed, αυτής που εφοδιάζει και τα αεροπλάνα, και μεγαλύτερους τροχούς. Ενώ αξίζει να σημειωθεί η σημαντική βοήθεια σε επίπεδο οικονομικό και τεχνογνωσίας που προσφέρει το Group Volkswagen, στο οποίο η Skoda ανήκει. Ο άλλος κατασκευαστής του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, η Λάντα, εγκαινίασε τους κινητήρα στο Σαμάρα, στο Ακρόπολης, σύστημα ψεκασμού πολλαπλών σημείων, καταγωγής General Motors. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν την τεράστια προσπάθεια στους τομείς της έρευνας και εξέλιξης που καταβάλουν τα εργοστάσια, αλλά και τα υπέροχα ποσά που όλη αυτή η εμπλοκή απαιτεί. Στόχος δεν είναι να γίνουν τα αυτοκίνητα ταχύτερα, αλλά συγχρόνως ασφαλέστερα και ανθεκτικότερα,
αφού οι κανονισμοί των αγώνων που προσμετρούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι είναι αυστηροί σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση ορισμένων εξαρτημάτων, όπως εξηγεί στον Νίκο Τσάδαρη, ένας από τους τεχνικούς εφόρους του αγώνα. Σφραγίζουμε τα τούρμπο για τους περιοριστές ανάλογα με την ομάδα στην οποία βρίσκεται και κάθε αυτοκίνητο έχει δικαίωμα να αλλάζει και ένα τούρμπο την ημέρα. Δηλαδή το σασμάν ένα για όλο τον αγώνα. Αυτό που φορείς είναι ένα ακόμη σασμάν και ένα διαφορικό για όλο τον αγώνα. Είναι συγκεκριμένο το μέρος που μπορούν να αλλάχθουν τα τούρμπο και τα σασμάν? Τα τούρμπο μπορούν να αλλάχθουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα όπου θέλουν. Τα σασμάν και τα διαφορικά αλλάζονται στο τέλος του κάθε σκέλους μετά από το στόπ της τελευταίας ειδικής μέχρι την ανασυγκρότηση. Ποιος είπε ότι οι αγώνες αυτοκινήτων και το δικό μας Ακρόπολης δεν είναι ένα τεράστιο εργαστήριο τεχνολογικής εξέλιξης? Κάτι άλλο που είδαμε για πρώτη φορά στον εφετινό αγώνα ήταν οι πάρα πολλοί και πολύ πειθαρχημένοι φίλοι του σπορ που βρέθηκαν στις ειδικές διαδρομές για να απολαύσουν τους κορυφαίους οδηγούς σε δράση. Ο λόγος και πάλι στον Ηλία Καφάουγλου. Δύσκολα κάποιος θα διαφωνούσε. Οι χώροι διεξαγωγής, οι διαδρομές από όπου πέρασε το 41ο Ράλι Ακρόπολης, τα βουνά της κεντρικής Ελλάδας συγκέντρωσαν τον περισσότερο κόσμο που θυμόμαστε τα τελευταία χρόνια. Από τον τεχνικό έλεγχο μέχρι τον τερματισμό, οι φιλάθλοι σφράγισαν με την παρουσία τους την ταυτότητα του καλύτερου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Πέρα όμως από το πλήθος, εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι η πειθαρχία, η ενημέρωση και στη συντριπτική πλειοψηφία η υποδειγματική συμπεριφορά των Ελλήνων θεατών, οι οποίοι και φέτος έδωσαν σπάνια δείγματα ωριμότητας, τα οποία εξάλλου αναγνωρίζονται από τους επαγγελματίες οδηγούς. Τα λίγα παραδείγματα απρόσεκτων θεατών, που συνεχίζουν να κάθονται σε σημεία όχι εντελώς ασφαλή ή περπατούν στη μέση του δρόμου, ενώ ο αγώνας είναι σε πλήρη εξέλιξη, δεν αλλοιώνουν τη γενικά άψογη εικόνα που έδωσαν οι θεατές του 41ου Ράλι Ακρόπολης. Στα ελληνικά βουνά δεν ήταν μόνο οι φανατικοί. Γονείς με τα παιδιά τους, παρέες, ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρα χωριά απείλαψαν τις μάχες και το θέαμα που πρόσφεραν οι διάσημοι ξένοι οδηγοί, αλλά, και αυτό πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί, τις προσπάθειες των Ελλήνων ερασιτεχνών, αυτών που διατηρούν κάθε χρόνο υψηλά τον αριθμό των συμμετοχών του εθνικού μας αγώνα. Ένα μεγάλο μπράβο στους θεατές του αγώνα, αλλά και στα σώματα ασφαλείας, των οποίων η συμβολή στην αστυνόμευση και ασφαλή εξέλιξη του αγώνα ήταν, όπως άλλωστε κάθε χρόνο, καθοριστική. Ελάχιστες κακές στιγμές, όπως αυτή στο κοντρόλ της Αλιάρτου, όπου το όργανο της τάξεως πέταξε κυριολεκτικά έξω από το χώρο το συνοδικό του Κάγκουνεν, κατατίθεται με τη μορφή διασκεδαστικού στιγμιοτύπου. Η συμβολή της ωριμότητας των Ελλήνων θεατών στο μέλλον του Ράλι Ακρόπολης είναι ένα από τα στοιχεία που βαρούν αποφασιστικά σε πείσμα όλων όσων, ευθέως ή εμέσως, προσπαθούν να μειώσουν την ποιότητα του καλύτερου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Η καλή οργάνωση είναι απαραίτητη στο Ακρόπολης, γιατί αυτή είναι που εμποδίζει τους ξένους να μας πάρουν τον αγώνα. Εδώ και πολλά χρόνια δηλαδή, μερικές πολύ ισχυρές χώρες που έχουν και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες πιέζουν τη Διεθνή Ομοσπονδία να αφαιρέσει από την Ελλάδα το προνόμιο της οργάνωσης ενός από τους αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος για να το πάρουν αυτές. Και ο μόνος λόγος που τους εμποδίζει να πετύχουν το σκοπό τους είναι ότι το Ακρόπολης θεωρείται ένα από τα καλύτερα και πιο καλά οργανωμένα ράλι του κόσμου. Όλοι αυτοί λοιπόν περιμένουν το πρώτο στραβοπάτημα. Για την εφετινή οργάνωση θα μας μιλήσει τώρα ο Ηλίας Καφάουγλου. Η οργανωτική ικανότητα της ΕΛΠΑ είναι γνωστή και απεδείχθη περίτρανα και στο φετινό Ράλι Ακρόπολης. Χρονομετρήσεις, μέτρα ασφαλείας, έκδοση αποτελεσμάτων, προβολή του αγώνα, ενημέρωση των θεατών στάθηκαν στο ύψος του καλύτερου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι και στήριξαν τη μεγάλη επιτυχία του. Η διαδρομή του αγώνα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αρκετές νέες δοκιμασίες ταχύτητας με σημείο ανασυγκρότησης στα καμένα βούρλα, χαρακτηρίστηκε από την ισορροπία του αριθμού και των χιλιόμετρων των ειδικών στις τρεις μέρες του αγώνα. Παρά το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, απλών κυρίως διαδρομών, δεν ακολουθήθηκαν οι ευνοϊκότερες για τα πληρώματα και τα αυτοκίνητά τους λύσεις, συνολικώς, η σχεδίαση του αγώνα εξυπηρετούσε τη φιλοσοφία του Ακρόπολη σαν του σκληρότερου, επί ευρωπαϊκού εδάφους, αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα λίγα λάθη στη χάραξη της διαδρομής θα είχαν αποφευθεί αν η διαδρομή είχε εκπονηθεί από κορυφαίους ενεργοί Έλληνες και ξένους αγωνιζομένους.
Η επιλογή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ως τόπος του ελέγχου εξακρίβωσης είναι σίγουρα μια σωστή επιλογή των οργανωτών, αφού και νοικοκυρεμένος είναι και ο χώρος είναι στεγασμένος, ενώ η απόσταση από την Αθήνα δεν είναι μεγάλη και οι θεατές μπορούν με άνεση να δουν αυτοκίνητα και οδηγούς. Όσο για το αντίτιμο που κλήθηκαν χωρίς να προειδοποιηθούν να πληρώσουν οι θεατές, ναι, μεν πρέπει να υπάρχει, όχι όμως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Εξάλλου, οι αντιδράσεις θεατών είναι χαρακτηριστικές. Πέρσι τα ίδια είχαμε στον Αστέρα και φέτος πάλι τα ίδια. Το χιλιάρικο που είναι να δώσουμε εδώ θα δίναμε και 2 και 5 αν ήταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να μας πούν να δώσουμε για να μπούμε εδώ μέσα και να είμαστε στην κερκίδα, δεν το δίνουμε. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι η επιλογή του ίδιου χώρου για τον τερματισμό του αγώνα είναι επιτυχής, αφού ο τερματισμός ενός ράλι Ακρόπολης πρέπει να είναι μια μεγάλη γιορτή. Οι γνωστοί παραγυρισμοί λοιπόν των οδηγών όχι μόνο αποτελούν μέρος του σκηνικού, αλλά είναι και ιδιαίτερα αρεστοί στους φίλους του αυτοκινήτου. Την πραγματικότητα αυτή, η οργάνωση του αγώνα δεν πήρε υπόψη της. Ο τρόπος αυτός, ο έξαλλος κατά κάποιο τρόπο τρόπος, θα είναι πολύ περιορισμένος. Δεν πιστεύω ότι θα επιτραπούν αυτά τα σπινς. Κατά τα λοιπά, η απόφαση των οργανωτών να αποκλείσουν τον Colin McRae απέδειξε την αποφασιστικότητα που πρέπει να διακρίνει ένα φορέα που οργανώνει τον καλύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Μεγάλη οργανωτική επιτυχία, στιβαρές επιλογές και αποφασιστικότητα της οργανώτριας αρχής, πλήθος συνειδητοποιημένων σε θέματα ασφαλείας θεατών, ευάρυθμες συμμετοχές και το κυριότερο, όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι στη μάχη των τίτλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι κατασκευαστών και οδηγών παρόντες. Τα διαπιστευτήρια του Ράλι Ακρόπολης για το μέλλον γίνονται χρόνο το χρόνο καλύτερα. Αν σε όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως συνυπολογίσουμε το μεγάλο πλήθος δημοσιογράφων των έντυπων και οπτικοακουστικών μέσων, τη φιλόξενη υποδοχή αγωνιζομένων, θεατών, παρατηρητών, Ελλήνων και ξένων από τους κατοίκους των βουνών της κεντρικής Ελλάδας, αλλά και την ελληνική φύση σε ποιητικότατες στιγμές της, μπορούμε άφοβα να συνυπογράψουμε τη διαπίστωση ότι το Ράλι Ακρόπολης είναι ο καλύτερος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διαπίστωση που κάνει ανελιπώς τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου. Μετά από όλα αυτά, πρέπει να ανησυχούμε για το μέλλον του Ράλι Ακρόπολης. Η απάντηση είναι ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει να ανταγωνιστεί ισχυρότερες οικονομικά χώρες με σημαντικότερες διασυνδέσεις στη Διεθνή Ομοσπονδία, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, με αυτοκινητοβιομηχανίες και μεγάλη ετήσια αγορά αυτοκινήτων που θέλουν ένα αγώνα τους στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι πιέσεις είναι λοιπόν πολλές, αλλά η ΕΛΠΑ, εκτός από τις επαφές, έχει ένα χαρτί σημαντικό στα χέρια της. Το πιο σημαντικό, απλούστατο, το Ακρόπολης είναι ο καλύτερος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ειδικά για το 1995, το Ακρόπολης κινδυνεύει να πέσει θύμα των κανονισμών που διέπουν από την αρχή της φετινής χρονιάς στη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, βάσει των οποίων 3 από τους 13 αγώνες κάθε χρόνο θα προσμετρούν αποκλειστικά και μόνο για την κατηγορία F2, αυτήν δηλαδή των εμπροστοκίνητων με ατμοσφαιρικούς κινητήρας έως 2 λίτρων αυτοκινήτων. Φέτος είναι η σειρά του Ράλι Σουηδίας και αυτών της Αυστραλίας μέσα Σεπτεμβρίου και Ισπανίας αρχές Νοεμβρίου. Φημολογείται ότι ένας από τους 3 αγώνες του 1995 που θα μετρά μόνο για την F2 θα είναι το Ακρόπολης. Καμία σχετική απόφαση μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί. Ένα είναι σίγουρο. Η ΕΛΠΑ και ο πρόεδρος κ. Δαρδούφας έχουν τον τρόπο να κρατήσουν το Ακρόπολης του 1995 μέσα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το Ακρόπολης προσφέρει πολλά στη χώρα μας και το έχουμε μεγάλη ανάγκη, γιατί μας φέρνει πάντα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Οι εκατοντάδες ξένοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, μαζί με τα δεκάδες ξένα τηλεοπτικά δίκτυα που έρχονται εδώ και καλύπτουν τον αγώνα μας, τον προβάλλουν δωρεάν σε όλα τα μέρη της γης. Και μαζί με τα πληρώματα, τις οικογένειες των οδηγών, τους μηχανικούς, τους βοηθούς και τα μέλη των ομάδων που μένουν πολλές μέρες στην Ελλάδα, γίνονται οι καλύτεροι κήρυκες της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει η χώρα μας και της φιλοξενίας που προσφέρει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για τον τουρισμό μας. Για τους φίλους του σπόρου όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι το Ακρόπολης τους δίνει την ευκαιρία να απολαύσουν τον τρόπο που κινούνται πάνω στο χώμα οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου. Και κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι το θέαμα που προσφέρει ο αγώνας μας είναι μοναδικό. Ας κλείσουμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα στο 41ο Ράλι Ακρόπολης με τα πιο εντυπωσιακά πλάνα, χωρίς κανένα σχόλιο. Μόνο με φυσικούς ήχους, γκάζια και μουσική. Πριν δούμε τα φετινά πλάνα όμως, να δούμε πώς ήταν ο αγώνας και ποια αυτοκίνητα έπαιρναν μέρος πριν από 20 χρόνια. Τα πλάνα που βλέπουμε τώρα είναι από μια ταινία του πολύ αγαπητού φίλου Νίκου Γραμματικόπουλου, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος του είδους και είχε συμβάλει σημαντικά στην προβολή του αγώνα. Ανάμεσα σε αυτούς που είχαν βοηθήσει τότε στη δημιουργία αυτής της ταινίας ήταν ο πολυπροταθλητής Τάσος Λιβιεράτος, πολύ πιο γνωστός με το ψευδώνυμο Σιρόκο,
και ο υπεύθυνος αυτής της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι των αγώνων αυτοκινήτου, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ και σας παρακαλούμε πολύ να προσέχετε στους δρόμους. Γεια σας.